Oh, πολύ καλησπέρα σα και yeah. η θυσία του spook. Ε, εντάξει, περίεργο βιβλιαράκι. Το ενδιαφέρον είναι ότι τοποθετείται στην Ελλάδα. Αυτό από τη μία έχει ένα ενδιαφέρον γιατί όντα Έλληνα, πάντα σου δίνει ένα χαμόγελο στα χείλη να δει πώ φέρνουν τη μυθολογία τους κάποιοι συγγραφεί στην Ελλάδα. Ειδικά, α πούμε, Lamley. Ε, όποτε έγραφε για Ελλάδα που έχει και πάρα πολλά stories, πάντα χαμογελούσα όσο διάβαζα. Από την άλλη το σπούκ το έχω συνδυάσει στο μυαλό μου έτσι με Ιρλανδία ή με Αγγλία, με βροχή, με ε, φιγούρες μερλινικές ή τουλάχιστον μεσεωνικές, οπότε η Ελλάδα λίγο όσο με χαροποίησε άλλο τόσο μου ξένησε. Ε, πλέον έρχονται ε, στην Ελλάδα γιατί η μαμά του Τόμ ε, του λέει ότι «Οκ, okay, είμαι λάμια, νομίζω ότι το είχε πει στο προηγούμενο βιβλίο, έλα να με βοηθήσει με μια απειλή που έχω στην πατρίδα μου». Εκεί πέρα είναι μια απειλή που εμφανίζεται κάθε 7 χρόνια και αν νικήσει ανοίγει τις πύλες της κόλασης για να έρθει ο αντίπαλος, the fiend. Οπότε ο Τόμας, η Άλης, ο Μπιλ, η Γκριμάλκιν και ο Σπούκ ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Ε, είναι ωραίο που συνεχίζεται το world building, απλά το βιβλίο έχει κάπως αργούς ρυθμούς μέχρι να φτάσουμε στην Ελλάδα. Πρέπει να ξεπερνάμε τη μέση του βιβλίου για να γίνει το ταξίδι και μετά περιμένουμε να γίνει μάχη, προετοιμασίες κτλ. Αλλά η μάχη μετά σε ανταμείβει όπως σε κάθε βιβλίο. Αυτό είχε διαβάσει το βιβλιαράκι με Χαρχάρ, ήταν το τελευταίο που είχα διαβάσει. Ε, αλλά έχουμε άλλο ένα επεισοδιάκι Spook την άλλη εβδομάδα το τελευταίο και μετά θα δείτε τι θα πάρει τη θέση του Spook όπου είναι μ, surprise θα δείτε τι έρχεται <laughs> τα λέμε όμως καλή Καλίζω...